Το θέμα κυρίες και κύριοι της επέκτασης της υποχρεωτικότητας και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες απασχολεί πολύ τα κυβερνητικά στελέχη και ο Γιάννης Καντέλης είναι κοντά μας για να δούμε τις σκέψεις της κυβέρνησης. Γιάννη, για το θέμα αυτό της επέκτασης. Είναι πολύ ζεστά στο τραπέζι η επέκταση της υποχρεωτικότητας, ΕΒΑ και ένα επιπλέον επιχείρημα που ακούμε από τα κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ώρες είναι ότι η πλήρη έγκριση του εμβολίου της Pfizer από, την, από, τον Οργανισμό Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών στερεί κάθε επιχείρημα για την επικίνδυνοτητα του ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω υποχρεωτικότητα και στο τραπέζι είναι πολύ έντονα το ζήτημα του στρατού, όσων καταταγούν για να υπηρετήσουν τη θητεία του, όπω είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό από τον Sky, αλλά και γενικότερα των ενστόλων. Φαίνεται ότι είναι οι πηγέ οι οποίε θα επεκταθεί πρώτα ο υποχρεωτικό εμβολιασμό, αν και πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα, όπω μα έλεγαν χαρακτητικά όπω πώ θα καλυφθούν τα όποια κενά για του ανεμβολία του. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτά θα τα περιμένουμε τι επόμενε μέρε. Σήμερα πάντω μάθαμε για δύο νέε κατηγορίε. Είχαμε επέκταση τη υποχρεωτικότητα, από τον τομέα τη υγεία. Ακριβώ. Ο κ. Κυρία ανακοίνωσε για ιδιώτε, γιατρού, οδοντιάτρους και φαρμακοποιού ότι και αυτοί είναι υποχρεωμένοι πλέον να εμβολιαστούν για να ασκήσουν το επάγγελμά του και να δούμε τι πληροφορίε που έχουμε συγκεντρώσει. Θα τεθεί σε ισχύ από τι 13 Σεπτεμβρίου αυτό. Θα δοθεί και εκεί ο απαραίτητο χρόνο για τι όποιε ενστάσει όπω έγινε και με του εργαζόμενου στο δημόσιο σύστημα υγεία. Τώρα το πώ θα γίνει το έλεγχο είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώ διότι... θα γίνεται η εξακρίβωση δηλαδή. Ακριβώ. Μέσω του Μητρώου Εμβολίων πληροφορούμαστε. Θα γίνει μια καινούργια πλατφόρμα, μια διαλειτουργικότητα ε, των στοιχείων ώστε να ελέγχονται όσοι έχουν δηλώσει ω επάγγελμα γιατροί, φαρμακοποιοδοντίατροι και με αυτόν τον τρόπο θα βλέπουν αν έχει γίνει το εμβόλιο. Και αυτό που μένει να μάθουμε είναι οι κυρώσει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πρόκειται για ένα πρόστιμο το οποίο θα επιβάλλεται. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ε, το ύψο αυτού του προστίμου. Θα είναι κάτι που θα το μάθουμε τι επόμενε ημέρε και θα ανακοινωθεί από την πλευρά τη κυβέρνηση. Τώρα, ένα άλλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση είναι πώ θα καλυφθούν αυτά τα κενά που θα προκύψουν στο ΕΣΥ. Δεν ξέρουμε ακόμα το ποσοστό. Η 1η Σεπτέμβρη είναι η καθοριστική ημερομηνία. Ωστόσο, κάπω θα πρέπει να καλυφθούν αυτέ τι θέσει. Ναι, και όσο αισιόδοξοι και να είναι ότι θα φτάσουν σε υψηλά ποσοστά. Σίγουρα κάποια κενά θα παραμείνουν και γι' αυτό έχουν γίνει κάποια επιχειρησιακά σχέδια. Σήμερα πληροφορίε είναι τρει πηγέ. Η πρώτη είναι μια αναδιάταξη προσωπικού όπου είναι αυτό εφικτό ώστε να καλυφθούν ε, τα κενά. Η δεύτερη πηγή είναι η χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών όπου μπορούν να χρησιμοποιηθεί ένα outsourcing ε, με υπηρεσίε από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα γίνει για να λειτουργήσουν ε, τα νοσοκομεία. Και η τρίτη πηγή είναι οι τρίμηνε συμβάσει, οι οποίε έχουν θεσπιστεί όταν ε, ε, είχαμε τον νόμο για την υποχρεωτικότητα που θα μπορούν τα νοσοκομεία να προσλάβουν λάβουν προσωπικό με τρίμηνη σύμβαση προκειμένου να καλύψουν αυτά τα κενά. Mm. Τώρα, ένα άλλο θέμα που συζητιέται πάρα πολύ, είχαμε και πάρα πολλά ερωτήματα, είναι τι θα ισχύει για τις εκκλησίες. Ναι, και όπως μας λένε, ό,τι ισχύει σήμερα θα ισχύσει... Και στο μέλλον. Δηλαδή, οι πιστοί θα προσέρχονται με τη μάσκα του και με... ο αριθμό που θα μπαίνει μέσα σε μια εκκλησία θα είναι με βάση τα τετραγωνικά. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από την πλευρά τη Ιερά Συνόδου και για τον εμβολιασμό ή τα τεστ στου ιερεί όταν τελούν τι λειτουργίε. Κάτι που στο παρελθόν έχει δείξει ότι μπορεί να βρεθεί μια συνεννόηση με την κυβέρνηση mm. και να καταστεί εφικτό. Λοιπόν, Γιάννη Καντέλη, καθώ φαίνεται αυτό είναι ένα θέμα που θα μα απασχολήσει τι επόμενε μέρε, ευχαριστούμε πολύ.